Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Θωμαδάκης. Βλέπετε Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Είναι η εκπομπή 7 ημέρες και σήμερα συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας, Χρήστο Τσομπανίδη. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Θωμαδάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Νομίζω είναι και η πρώτη εκπομπή που γράφουμε από τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων σας ως πρόεδρος της ΕΒΟΠ. Και να ξεκινήσουμε λίγο με την πρόσφατη εκλογική διαδικασία. Ήταν μια εκλογική διαδικασία η οποία τράβηξε σε μάκρος. Ναι, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο όσον αφορά. Καλά, σε όλα τα σωματεία, όχι μόνο στην Ένωση. Και σε εμάς έχει ξανασυμβεί, γιατί εγώ έχω ξανασυμμετάσχει και στο παρελθόν. Συνήθως μετά τη δεύτερη Κυριακή ολοκληρώνεται η διαδικασία. Αυτό είναι μια, δεν θα το πω παθογένεια, θα το πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο υφίσταται. Δεν είναι υποχρεωτικά κακό, είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας μας, προβλέπεται στα καταστατικά, όλα καλά. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ανανεωμένο 100% το διοικητικό σύμβουλο. Ναι, ναι, 100%. Όλα στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά. Αυτό λέει κάτι όμως. Συνήθως στα διοικητικά συμβούλια σε κάθε σωματείο υπάρχει κάποιος παλιός που παραδίδει, που παραμείνει να συμβουλέψει. Να μου πείτε τώρα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Και εσείς έχετε και την εμπειρία του παρελθόντος. Ναι. Αλλά 7 άτομα φύγανε, 7 ήρθανε. Όσον αφορά τη λειτουργία κάθε συλλόγου, νομίζω ότι χρειάζεται η ανανέωση, είναι απαραίτητη ανανέωση, αυτό συμφωνούμε όλοι. Γιατί οι γενιές αλλάζουν, μεγαλώνουν, τα δεδομένα αλλάζουν και γενικά αυτή είναι η ζωή. Και δεν γίνεται συχνά όμως αυτό. Ναι, δεν γίνεται συχνά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορώ να πω ότι εγώ εκφράζω την προηγούμενη, την άλλη γενιά, τις άλλες γενιές και μέσω της εμπειρίας και μέσω της ηλικίας. Και άλλο μέλος του διοικητικού επίσης είναι στην ίδια ηλικία με μένα. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και η εμπειρία αλλά και η ανανέωση είναι δύο που πρέπει να πάνε μαζί. Πρέπει δηλαδή να υφίστανται σε όλους τους πρωτοβάθμιους συλλόγους και η εμπειρία και η καινούργια άποψη. Πρέπει δηλαδή και τα δύο να συμβαδίζουν και να συμμετέχουν. Οι πρώτες αποφάσεις που πήραμε. Οι πρώτες αποφάσεις που πήραμε. Δηλαδή, συνεδριάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Τι είναι αυτό που απασχολεί την Ένωση Επαγγελματιών, την απασχόλησε άμεσα μετά την εκλογή. Χρονικά συνέπεσε, χωρίς να το έχουμε προγραμματισμένο φυσικά, κανείς δεν το ήξερε, συνέπεσε το πρόβλημα της σχολής. Του Πανεπιστημίου. Του Πανεπιστημίου. Οπότε αναγκαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μας απασχόλησε αυτό. Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τι γίνεται, το θέμα είναι λίγο, σε εξέλιξη. Να το δούμε λίγο αναλυτικότερα. Και νομίζω ότι η Ένωση Επαγγελματιών είναι αυτή που λειτουργήσε πρωταγωνιστικά στο συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά στη δραστηριοποίηση των συλλόγων. Ναι. Στο προσκήνιο τουλάχιστον. Ναι. Γιατί στο παρασκήνιο θα έχουν γίνει πάρα πολλά που δεν τα μάθουμε και ποτέ. Ενδεχομένως, ναι, ενδεχομένως και θα τα μάθουμε αργότερα. Έτσι. Γιατί στην Ελλάδα κάθε θαύμα δεν κρατάει και πάρα πολλές μέρες. Υπήρχε η πεποίθηση ότι η Ορεστιάδα θα κάποια στιγμή θα αποκτήσει μια τρίτη σχολή. Ναι. Η οποία θα ήταν διαιτολογίας, διατροφολογίας, με κάποιο τέτοιο αντικείμενο, τέλος πάντων πανεπιστημιακή σχολή. Ξαφνικά αυτό φάνηκε ότι χάθηκε, ότι άλλαξε. Όχι ότι χάθηκε, λάθος έκφραση, ότι άλλαξε. Αυτό φάνηκε και τα δύο. Και ότι άλλαξε. Και αν αλλάξει, θα χαθεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει ότι διαφοροποιήθηκε το όνομά του ή οτιδήποτε άλλο. Λέει, ή δεν το κάνουμε εδώ, άρα θα το κάνουμε αλλού. Αυτό ο πολύς ο κόσμος δεν το γνώριζε. Δεν το γνώριζαμε οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι δημοσιοποιήθηκε έντονα πέρα από τις φήμες με το βίντεο που ανέβασε ο Δήμαρχος στην τελευταία σύσκεψη που είχε γίνει στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, στην ΠΕΔ, την οποία συγκάλεσε ο ίδιος προκειμένου να πάρει σαφείς απαντήσεις για αυτές τις φημολογίες που, όπως μας είπε, δεν γνώριζε. Επικαλέστηκε μια απόφαση της Συγκλήτου την περσινή, πριν ένα ακριβώς χρόνο, και ζήτησε να εφαρμοστεί αυτή. Η οποία απόφαση Συγκλήτου έλεγε? Έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε νέο τμήμα πανεπιστημιακού επίπεδου στην Ορεστιάδα. Το είχε πει διαιτολογίες, τεχνολογίες τροφίμων ή όπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήταν αποφασισμένο αυτό. Καλά, πολλές φορές τα ονόματα σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Εντάξει, είναι. Ναι. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε σαν κοινωνία και σαν
Ορεστιάδα είναι να είναι οπωσδήποτε και τρίτη σχολή, τουλάχιστον τρίτη σχολή και επίπεδο πανεπιστημίου. Mm-hmm. Ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και πολιτισμός. Κάθε κοινωνία τα θέλει αυτά και τα δύο μαζί. Αυτό λοιπόν που έγινε τότε από την πλευρά του Δημάρχου, δημοσιοποιήθηκε ότι κάτι έχει αλλάξει. Τότε εμείς πήραμε διάφορες πρωτοβουλίες, επιστολές, είχαμε και μια συνάντηση με τον Πρετανέωματο, τον κύριο Τουλουπίδη, στην οποία λίγο πολύ μας ενημέρωσε ότι η κοινότητα των εκπαιδευτικών του Δημοκρατίου δεν είναι και τόσο πρόθυμη να δημιουργηθεί, να προτείνει δημιουργία σχολής αυτής στην Ορεστιάδα. Στην ερώτησή μας, γιατί πέρυσι το είχε σκεφτεί και φέτος όχι, το είχε προτείνει και φέτος όχι, δεν πήραμε σαφέστατη απάντηση. Απλά είπε ότι άστε εκείνη την απόφαση, τώρα δέχομαι μια καινούργια απόφαση. Και πράγματι, εκ των υστέρων, είδαμε ότι όντως αυτή η απόφαση της Συγκλήτου ήταν οριστική. Επικαλούνταν ότι δεν έχουμε εκπαιδευτικό προσωπικό αρκετό για να τις τελεχώσουμε. Θα πρέπει να δανειζόμαστε από τις υπάρχουσες, άρα υπάρχει κίνδυνος να τις υποβαθμίσουμε. Κάτι τέτοιο όμως αυτές τις μέρες περπάτησε. Είδαμε ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος είπε: εγώ έχω διαθέσει με νούμερα, που δεν τα έχω βέβαια τώρα πρόχειρα, στο διαδίκτυο είναι αναρτημένα. Έχω διαθέσει τόσους καθηγητές και στα ΤΕΗ πανελλαδικά και στα πανεπιστήμια, και μάλιστα έδωσε στοιχεία για κάποιες που δεν είναι καλυμμένες. Υπάρχουν ακόμα, δηλαδή, οι διοικήσεις των πανεπιστημίων δεν προχώρησαν στην απορρόφησή τους, ας το πούμε έτσι απλά. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάποια σχολή η οποία να ιδρύθηκε και με το που ιδρύθηκε η σχολή είναι κατευθείαν να έχουν διοριστεί για καθηγητές. Το επιχείρημά τους, ναι, το κύριο Τουλουπίδη, νομίζω ότι... λέει, δεν θέλουν, εντάξει, δεν θέλουν να πάνε, δεν τους αρέσει. Πρώτα ιδρύεις τη σχολή και μετά διορίζεις καθηγητές, εγώ αυτό ξέρω. Απλά πράγματα. Αν θεωρήσουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σχολείο που σπάνια δημιουργούνται πλέον νέα σχολεία, θα χτιστεί ένα σχολείο, πρώτα χτίζεται το σχολείο. Ας πούμε, και μετά, μπαίνουν καθηγητές. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ας πούμε ότι είναι διαφορετική, ας το δεχτούμε αυτό. Αλλά επίσης μου είπε: θα κάνω εγώ σχολή και θα πάω να μαλώνω με τον Τσακαλώτο για να πάρω καθηγητές. Δηλαδή ήθελε να πει ότι είμαστε δεσμευμένοι, είμαστε σε επιτροπή σαν χώρα, δεν μπορούμε να προκηρύξουμε θέσεις όποτε θέλουμε, έτσι, για οικονομικούς λόγους, αλλά τα πράγματα διαψεύστηκαν. Με την ίδια λογική δεν μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και εσείς το είπατε μόνο σας. Τα πράγματα διαψεύστηκαν. Διαψεύστηκαν. Βγήκε ο ίδιος ο υπουργός, δεν μπορεί τώρα να λέει: τι λέτε, εγώ σας έδωσα τόσες, κάτι 500, είδα κάτι νούμερα, σας είπα δεν τα έχω πρόχειρα. Είναι αυτό που λένε, κύριε Πρόεδρε, το χρησιμοποιούν πολύ σαν επιχείρημα. Ξέρετε, το έχουμε ακούσει και σε άλλα γεγονότα, ότι η Ορεστιάδα είναι μακριά. Δεν βολεύει κάποιος λόγω της απόστασης από τα αστικά κέντρα. Να σας το πω διαφορετικά. Αλλιώς είναι να μένεις στη Θεσσαλονίκη και να δουλεύεις στην Αλεξανδρούπολη. Θες 3 ώρες για να πας σπίτι σου. Και αλλιώς είναι να δουλεύεις στην Ορεστιάδα και να μένεις στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Τωμαδάκη, δεν σε υποχρεώνει κανένας να πας. Κανένας. Μπορείς να επιλέξεις να δουλεύεις στον τόπο σου. Κανένας. Σε όποιον τόπο θέλεις. Αλλά και η νομοθεσία δίνει κάποια παραθυράκια, ξέρετε, στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί και η εκπαιδευτική δημόσια υπάλληλοι είναι. Και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Το ξέρω. Ναι. Με την ευρύτερη έννοια είναι όλοι. Αλλά δεν γίνεται όμως έτσι. Οι κοινωνίες δεν μπορούν να πάνε έτσι. Δηλαδή έχουμε κάθε συντεχνία, γιατί περί συντεχνίας πρόκειται, συντεχνιακής λογικής πρόκειται, να λέει: α, εμείς δεν θα το προτείνουμε, τώρα πού να ανεβαίνεις εκεί πάνω. Δεν είναι έτσι. Ας πάει κάποιος που θέλει να πάει. Εμείς επιλέξαμε γιατί θέλουμε εδώ. Αν έβγαινε κάποια δουλειά προσωπικά και να την είχα στην καβάλα και εκτιμούσα ό,τι με συμφέρει, θα έπαιρνα τις αποφάσεις μου κι εγώ. Δεν θα μπορούσα να πω όμως ότι θα χειρέψω κάτι ή θα, να προκαλέσω να κλείσει αυτή η θέση στην καβάλα για να είναι στον τόπο μου. Συντεχνιακή λογική τη βλέπω εγώ, κύριε Τωμαδάκη, δεν είναι σωστή. Δεν είναι σωστή και ευτυχώς με βάση, ξαναλέω πάλι αυτό που είδαμε, περιμένω εγώ ένα γωνίος τώρα να δω ποια θα είναι η θέση της ηγεσίας του Δημοκρατίου. Δηλαδή το επιχείρημά τους ότι δεν έχω καθηγητές, άρα δεν θα σας κάνω τη σχολή, δεν υφίσταται πλέον. Και το επιχείρημα κάποτε πήγαν δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνουν κτίρια και είδαμε ότι γίνονται κτίρια. Ό,τι γίνονται κτίρια. Βούληση να υπάρχει, γίνονται. Σε άλλες πόλεις γίνονται κτίρια. Νιώθετε, καταρχήν, δεν μου έχετε απαντήσει στο ερώτημα γιατί πρέπει να γίνει η σχολή στην Ορεστιάδα. Στο παρελθόν γίνανε σχολές σε όλη την Ελλάδα και σε μικρότερες πόλεις από την Ορεστιάδα. Σε νησιά που είναι απομονωμένα, με τουρισμό, με πολύ τουρισμό, η Ορεστιάδα δεν έχει τουρισμό. Γιατί πρέπει να γίνει μια σχολή στην Ορεστιάδα? Είπατε ότι δεν είναι μόνο οικονομικός λόγος, είναι και θέμα πολιτισμού. Θέμα πολιτισμού. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της Ορεστιάδας για να γίνει αυτή η σχολή? Το πλεονέκτημα. Δεν θα μιλήσουμε για πλεονεκτήματα, ας μιλήσουμε για τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζουμε.
Γιατί πλεονεκτήματα έχουν όλες οι πόλεις από τα δικά τους. Mm-hmm. Τα νησιά έχουν το νησί τους, εμείς έχουμε ό,τι έχουμε. Πολύ σωστή άποψη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μια κοινωνία για να πατήσει πρέπει να έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το οικονομικό και το πολιτιστικό. Το οικονομικό είναι ένας από τους τρεις πυλώνες που έχει η Οριστιάδα. Κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε πάρα πολλούς. Ο τουρισμός μας δεν έχει φτάσει στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε και δεν ξέρουμε πότε θα φτάσει η επισκεψιμότητα. Καλά, υπάρχει τουρισμός, τώρα μην κρυβόμαστε. Όχι, λέμε τώρα. Επισκεψιμότητα. Επισκεψιμότητα. Να την πούμε έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο, τρεις πυλώνες λοιπόν όλο και όλο έχουμε. Ένας είναι αυτός εδώ, του Πανεπιστημίου δηλαδή. Ένας είναι η ζάχαρη, το αγροτικό. Πολύ σοβαρό θέμα. Το οποίο το ξέρετε πολύ καλά εσείς από μένα. Αρχόμαστε να χαμογελάσω. Και ο τρίτος είναι πλέον το υπόλοιπα, δηλαδή ο στρατός και τα λοιπά. Αυτά είναι οι πυλώνες μας, οι οικονομικές στις οποίες πατάμε. Και μόνο από αυτήν τη σκέψη δεν μπορούμε να τις εγκαταλείψουμε. Το δεύτερο, τώρα, ο δεύτερος ο λόγος, πέρα του οικονομικού, ότι αποτελεί δηλαδή μέρος του ενός από τους τρεις πυλώνες κατά τη γνώμη που υπάρχουν, είναι το πολιτιστικό. Η Ελλάδα τουλάχιστον από πλευρά εκπαίδευσης έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. Δεν μπορεί μια πόλη να μην επενδύει πάνω και στο πολιτιστικό κομμάτι, δηλαδή να έχει εκπαίδευση, να έχει πανεπιστήμιο, το οποίο παίζει τους ρόλους του οποίου παίζει. Και αν πιαστούμε τώρα εμείς τα τελευταία χρόνια και δούμε τις δράσεις οι οποίες έγιναν εξαιτίας της παρουσίας του, τότε θα κάνουμε ένα απολογισμό και θα δούμε ότι είναι τη σημασία του και το πόσο σημαντικό είναι. Αλλά και αλλάξει πολύ η φυσιογνωμία της πόλης πολιτιστικά. Βέβαια. Και ειδικά με την πολύ καλή δουλειά που κάνουν και οι διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι των ίδιων των φοιτητών. Βεβαίως. Που με τα χρόνια πληθαίνουν. Πληθαίνουν και έχουν πολύ ενεργή παρουσία. Βλέπεις οι φοιτητές που είναι από την Ήπειρο πάνε στους υπηρώτες, βλέπεις οι πόντοι έχουν το δικό του σύλλογο, βλέπεις την χορευτική ομάδα, θεατρική ομάδα θέλουν να κάνουν. Πας πολλές φορές στο πανεπιστήμιο απόγευμα και βλέπεις κόσμο να χορεύει, να προπονείται σε κάτι άλλο. Αυτό είναι χαρακτηριστικά των φοιτητών, της νεολαίας, των πανεπιστήμιων. Οι αθλητικές ομάδες της περιοχής έχουν συμμετοχή φοιτητών. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι αμιλητέο. Αν πει κάποιος, εντάξει, μπορεί να δεν πειράζει, θα μας δώσουν τρία κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που λένε. Ναι, αυτό, δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι ένα κομμάτι που ακούγεται. Λένε θα δώσουν τρία κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως θα το ονομάσουν, διαιτητούς φοιτησής. Κάτι αντίστοιχο από αυτά που έχει τώρα. Ναι, τα οποία προφανώς θα έχουν σκοπό να προσελκύσουν σπουδαστές από άλλες πόλεις. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Όπως είναι και σε άλλες περιοχές, σε διάφορες τέτοιες σχολές. Κύριε Δωμαδάκη, το παιδιά μας, το παιδί σας, αν υπήρχε απέναντι μια απόφαση, να το στείλετε σε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης για να γίνει μια τέχνη, από αυτές που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Θα το στέλνατε με την ίδια ευκολία στη Ξάνθη, αν υπήρχε στην Οριστιάδα? Όχι. Αλλά αν δεν υπήρχε στην Ξάνθη. Αν δεν υπήρχε στην Οριστιάδα, θα το στείλανε στην Ξάνθη. Ναι. Όπως για να γίνει σε αγκυροχρυσοχώρος, νομίζω σε ορισμένες περιοχές της χώρας υπάρχουν αυτές τις σχολές. Ναι, ιδιαίτερο το αντικείμενο. Ναι. Αλλά βασικά απευθύνεται στον κόσμο, στους μαθητές της πόλης σου. Δεν μπορεί εύκολα να προσελκύσει, και γιατί είναι περισσότερα, είναι χαμηλοβάθμια, δεν είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση ή τι. Οπότε είναι και περισσότερα στην Ελλάδα, δηλαδή μπορούν και εξυπηρετούνται όλοι που θέλουν και στρέφονται σε αυτό, σε τοπικό ή σε κοντινό τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν καινούριο κόσμο, καινούριο, να διευρύνουν δηλαδή την εκπαιδευτική βάση της πόλης, όπως είναι ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα, τα οποία είναι συγκεκριμένα και φυσικά λιγότερα στην Ελλάδα. Και πώς προτείνει η ΕΒΟ, που έκανε και μια συνάντηση νομίζω, είχατε και μια σειρά με συλλόγους οι οποίοι συμμετείχαν. Ακριβώς. Πώς προτείνει η ΕΒΟ να διεκδικήσει η Οριστιάδα αυτή την τρίτη πανεπιστημιακή σχολή? Η πρόταση της ΕΒΟ ήταν, όπως στους πυλώνες που είπαμε προηγουμένως, που αναφέραμε, ότι το θεωρούμε δεδομένο, υπήρξε μέσα στο πρόγραμμα, άρα είναι αδιανόητο να αλλάξει το πρόγραμμα τη στιγμή που υπήρξε μια απόφαση. Άρα οποιαδήποτε αλλαγή της απόφασης δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο, δεν είναι φυσιολογική εξέλιξη. Λοιπόν, ένα από το κομμάτι τούτο. Δεύτερον, ότι το αντικείμενό του συνάδει και με τα υπάρχοντα που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε τα αντικείμενά μας τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το φυσικό μας περιβάλλον. Δηλαδή, είμαστε αγροτική περιοχή. Άρα και αυτό έρχεται στον τόπο του. Είναι δηλαδή στο κατάλληλο σημείο και λειτουργούμε σαν ένα ιωνί εργαστήριο. Ακόμα και η κτηνιατρική που αναφέραμε, στο ίδιο πνεύμα κινείται και για την ίδρυση της κτηνιατρικής. Σε αυτό υπάρχουν πολλά επιχειρήματα. Βέβαια, υπάρχει και το μεγάλο αντεπιχείρημα, που δεν το ήξερα να σου πω, αλλά και μέσα από το ρεπορτάζ το έμαθα, ότι τα τρία πρώτα χρόνια
η ιατρική κάνει τα ίδια μαθήματα με τη φτηνιατρική. Λένε ότι... Δεν είναι καν στο ίδιο επιμελητήριο. Εντάξει, και τα άλλο. Είναι διαφορετικά είναι, πράγματα. Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Το μόνο που και στην καρδίτσα νομίζω που έχει σχολή δεν έχει ιατρική. Ναι, ακριβώς. Το μόνο που τα συνδέει με μια δόση υπερβολής είναι το ιατρική στο τέλος που είναι, στις λέξεις δηλαδή και στα δύο. Νομίζω ότι και η κτηνιατρική είναι η θέση της να γίνει στην Οριστιάδα, όχι μόνο διαιτολογίας και τεχνολογίας τροφίμων που για μας είναι δεδομένο. Και με αυτή την αφορμή τώρα που γίνεται, ότι το βασικό επιχείρημα, το κρυφό που δεν θέλω και το δεύτερο δεν έχω καθηγητές, θα σου υποβαθμίσω, θες να σου υποβαθμίσω με μια δόση απειλής. Θες δηλαδή να σου φτιάξω εγώ τη σχολή την Τρίτη, να παίρνω καθηγητές και να υποβαθμίσεις άλλες. Άρα εσύ θα πεις, καλά είμαι και έτσι. Αυτή λοιπόν η λογική καταρρύπτεται εφόσον λέει ο Υπουργός ότι έχουμε δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά πάρα πολλές θέσεις και μάλιστα δεν απορροφήθηκαν. Αυτό βγήκε χτες. Άρα και η συνάντηση των Βρετανίων, αυτό αναφέρθηκε στην συνάντηση των Βρετανίων, η οποία έγινε ημερομηνία το προηγούμενο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο, θα το δω μέσα στο site. Δηλαδή ήταν μεταγενέστερη, πολύ μεταγενέστερη, τη συνάντηση που είχαμε εμείς στις 22 Απριλίου, Δευτέρα, με τον Πρετανεύοντα. Δεν μας τα είπε αυτά. Ναι. Δεν μας είπε ότι ξέρετε κάτι, ο κύριος Υπουργός μας έχει δώσει, αλλά μας είπε άλλα πράγματα. Τώρα βέβαια είναι και, είναι και προεκλογική περίοδος στο Δημοκρίτιο. Ίσως έχει και αυτό το σκοπό του. Πώς αντιδρά η Οριστιάδα, πώς πρέπει να αντιδράσει η Οριστιάδα, τι πρέπει να κάνει κατά την άποψή σας? Πιστεύω ότι το κέντρο αποφάσεων είναι Αθήνα. Επίσης ότι κανένας δεν οφείλει να γνωρίζει το πρόβλημά σου αν δεν φροντίσεις εσύ ο ίδιος να το δημοσιοποιήσεις και αν το καταστήσεις σε αυτόν που θα πάρει την απόφαση σαφές. Να είσαι δηλαδή σαφής και να το επισημάνεις. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να κινηθεί. Στην Αθήνα πρέπει να κινηθεί. Εμείς έχουμε ήδη κάνει επιστολή αυτή εδώ. Ήταν η επόμενη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Τουλοπίδη. Είναι η επιστολή που είπε στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Που έχει δημοσιευθεί και όλα σε αυτή. Λοιπόν, αυτή την επιστολή τη στείλαμε και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Και μάλιστα περιμέναμε την αντίδραση της Συγκλήτου, η οποία φυσικά δεν έστειλε ούτε περιμένουμε να στείλει καμιά απάντηση σε εμάς. Απλά μάθαμε εκ των υστέρων ότι τελείωσε το θέμα, ότι θα προτείνανε ήδη την Αλεξανδρούπολη. Έτσι. Αυτά από φήμες. Και εκ των υστέρων προέκυψε αυτό το θέμα που σας είπα τώρα, έχει κανένα δύο μέρες, του Υπουργού που είπε. Ποιο σου είπε ότι δεν υπάρχουν θέσεις ΔΕΠ? Υπάρχουν και παραυπάρχουν και έδωσε τα νούμερα του. Κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να σταθώ σε ένα σημείο της επιστολής. Αναφέρεστε στην κοιτμίαση με την Τουρκία. Νομίζω ότι όποιος έχει πάει στο Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης και γνωρίζει από πανεπιστήμια, τουλάχιστον θα πρέπει να ντραπεί για την κατάσταση που επικρατεί στην Οριστιάδα. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Την έχω χρόνια. Γιατί έχω πάει στο Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης πολλές φορές και βλέπεις μια Πανεπιστημιούπολη η οποία είναι μεγάλη, σύγχρονη, που ακόμα και για να μπεις με το αυτοκίνητό σου να σταθμεύσεις ή να περάσεις από κάποια σημεία θα πρέπει να έχεις ειδική κάρτα. Και εκεί δουλεύουν ένα σωρό άνθρωποι, εργάστηκαν και Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίου στο παρελθόν. Πολλοί από την περιοχή κάνανε μεταπτυχιακά στο πανεπιστήμιο, προπτυχιακές σπουδές, πληρώνανε. Πολλοί Έλληνες. Νομίζω ότι ίσως αυτό το επιχείρημα και μόνο θα αρκούσε. Και με την εισάτωπο απαγωγή να πάμε, αν τα παρατήσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Όπως σωστά είπατε, δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, θα λέμε ωραία, θα πηγαίνουμε. Να κάνουμε τα πτυχιακά, ας πάμε. Αλλά δεν μπορεί να υποβαθμίσουμε, να αφήσουμε να υποβαθμιστούμε εμείς. Εμείς πρέπει να έρθουμε σε όσο δυνατόν καλύτερο και υψηλότερο βιωτικό. Και να πούμε και το κάτι άλλο. Πριν από το 2000, ποια ήταν η κατάσταση στην Τουρκία, ποια ήταν στην Ελλάδα. Ήταν εντελώς το ανάποδο. Mm-hmm. Φανταστείτε. Οι πλούσιοι Έλληνες και τα φτωχά και Τούρκοι. Φανταστείτε. Έτσι το λέγαμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε που είμαστε σε μια κακή συγκυρία αυτή τη στιγμή που δεν θα είναι για μια ζωή. Δεν μπορεί να είναι για μια ζωή. Λοιπόν, να αφήσουμε να υποβαθμίζεται έτσι όταν έχουμε αυτό ακριβώς απέναντι. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη πόλη φυσικά και προσδοκούμε. Έγινε μεγαλύτερη πόλη. Ναι, και προσδοκούμε πάρα πολλά ωφέλη εμείς από αυτή τη γετνίαση. Δεν έχουμε τα αρνητικά. Το επαναλαμβάνω, έγινε. Έγινε. Κάποτε ήταν 60.000.
Και ξαφνικά έγινε 160. Ναι, είναι η πολιτική προφανώς της γείτονος χώρας, η οποία κάνει αυτά που κάνει. Γιατί δεν είναι μόνο η Αδριανούπολη. Αν ταξιδέψετε νύχτα προς την Αλεξανδρούπολη και βλέπετε ανατολικά, θα δείτε ότι τα φώτα χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται. Ενώ σε εμάς μειώνονται. Αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ, επειδή το βλέπουμε στο γεμάτο του ποτήρι, δεν θα είναι για μια ζωή έτσι. Λοιπόν, για να μείνει όμως για μια ζωή έτσι, πρέπει να δημιουργηθούν και προϋποθέσεις. Μια από αυτές είναι αυτά που έχουμε τουλάχιστον να τα κρατήσουμε. Ακαδημαϊκά κριτήρια να είναι ίδια για όλους και να ισχύουν και ίδιες όλα για όλους. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια ποια ήταν, κύριε Ντομαδάκη? Ότι δεν θέλουν να έρχονται οι καθηγητές να ξενιτεύονται? Αυτό. Η δημιουργία του μέτρου στην ουσία δεν αποτελεί γεωγραφική ανάγκη, αλλά όντως ακαδημαϊκή προτεραιότητα. Και αυτό που λέτε για την Τουρκία, τα τρία βασικά σημεία είναι τις επιστολές που στείλατε στον Υπουργό Παιδείας και κοινοποίηση των υπερτανεύοντων, τον κύριο Τουλουπίδη. Λοιπόν, κύριε Τσομπανίδη, θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να δούμε και λίγο την πραγματική οικονομία της περιοχής. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Πάντως ήταν να χαμογελάτε. Ναι, ένα λεπτό μόνο. Δύο δευτερόλεπτα μόνο να πω ότι και να απευθυνθούμε και στους κάθε σύλλογο ο οποίος φροντίζει, πρωτοβάθμιος, ο οποίος προσπαθεί να φροντίσει καλύτερα τα συμφέροντα γενικότερα των μελών του και των δημοτών, είναι ακόμα ισχυρότερος όταν η φωνή του είναι ακόμα πιο μεγαλύτερη και ισχυρότερη. Η Ένωση των Επαγγελματιών είναι πρωτοβάθμιος, είναι ο πιο αρχαίος, ήταν ο σύλλογος της πόλης, είναι συνομήλικος. Από τη φύση της εκφράζει πολλές υποκατηγορίες επαγγελμάτων, άρα τα μέλη τους και μέλη μας είναι μια αγκαλιά, μια γροθιά. Δηλαδή θα είμαστε ευτυχείς και χαρούμενοι να, όχι απλά να παραμείνουμε όπως είμαστε από καρά μελών, να αυξηθούμε. Τα 20 ευρώ δεν είναι τίποτα όταν προσπαθούμε να έχουμε αποτελέσματα, πολύ σοβαρά αποτελέσματα, και αυτό είναι, πιστεύω, ο ρόλος μας. Έχουμε μια καθολικότητα σαν Ένωση Επαγγελματιών, την οποία πρέπει να την επαυξήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Θωμαδάκης. Βλέπετε Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Είναι η εκπομπή 7 ημέρες και σήμερα συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας, Χρήστο Τσομπανίδη. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ντομαδάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Νομίζω είναι και η πρώτη εκπομπή που γράφουμε από τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων σας ως πρόεδρος της ΕΒΟΠ. Και να ξεκινήσουμε λίγο με την πρόσφατη εκλογική διαδικασία. Ήταν μια εκλογική διαδικασία η οποία τράβηξε σε μάκρος. Ναι, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο όσον αφορά. Καλά, σε όλα τα σωματεία, όχι μόνο στην Ένωση. Και σε εμάς έχει ξανασυμβεί, γιατί εγώ έχω ξανασυμμετάσχει και στο παρελθόν. Συνήθως μετά τη δεύτερη Κυριακή ολοκληρώνει τη διαδικασία. Αυτό είναι μια, δεν θα το πω παθογένεια, θα το πω ένα χαρακτηριστικό, το οποίο υφίσταται. Δεν είναι υποχρεωτικά κακό, είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας μας, προβλέπεται στα καταστατικά, όλα καλά. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ανανεωμένο 100% το διοικητικό σύμβουλο. Ναι, ναι, 100%. Όλα στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά. Αυτό λέει κάτι όμως. Συνήθως στα διοικητικά συμβούλια σε κάθε σωματείο υπάρχει κάποιος παλιός που παραδίδει, που παραμείνει να συμβουλέψει. Να μου πείτε τώρα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε και εσείς έχετε και την εμπειρία του παρελθόντος. Ναι. Αλλά 7 άτομα φύγανε, 7 ήρθανε. Όσον αφορά τη λειτουργία κάθε συλλόγου, νομίζω ότι χρειάζεται η ανανέωση, είναι απαραίτητη ανανέωση, αυτό συμφωνούμε όλοι, γιατί οι γενιές αλλάζουν, μεγαλώνουν, τα δεδομένα αλλάζουν και γενικά αυτή είναι η ζωή. Και δεν γίνεται συχνά όμως αυτό. Ναι, δεν γίνεται συχνά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορώ να πω ότι εγώ εκφράζω την προηγούμενη, την άλλη γενιά, τις άλλες γενιές και μέσω της εμπειρίας και μέσω της ηλικίας, και άλλο μέλος του διοικητικού επίσης είναι στην ίδια ηλικία με μένα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η εμπειρία αλλά και η ανανέωση είναι δυο που πρέπει να πάνε μαζί. Πρέπει δηλαδή να υφίστανται σε όλους τους πρωτοβάθμιους συλλόγους και η εμπειρία και η καινούργια άποψη. Πρέπει δηλαδή και τα δυο να συμβαδίζουν και να συμμετέχουν. Οι πρώτες αποφάσεις που πήραμε. Οι πρώτες αποφάσεις που πήραμε. Δηλαδή συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Τι είναι αυτό που απασχολεί την Ένωση Επαγγελματιών, την απασχόλησε άμεσα μετά την εκλογή? Χρονικά συνέπεσε, χωρίς να το έχουμε προγραμματισμένο φυσικά, κανείς δεν το ήξερε, συνέπεσε το πρόβλημα της σχολής. Του Πανεπιστημίου. Του Πανεπιστημίου. Οπότε αναγκαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μας απασχόλησε αυτό. Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τι γίνεται, το θέμα είναι σε εξέλιξη. Να το δούμε λίγο αναλυτικότερα.
Και νομίζω ότι η Ένωση Επαγγελματιών είναι αυτή που λειτουργήσε πρωταγωνιστικά στο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά στη δραστηριοποίηση των συλλόγων. Ναι. Στο προσκήνιο τουλάχιστον. Ναι. Γιατί στο παρασκήνιο θα έχουν γίνει πάρα πολλά που δεν τα μάθουμε και ποτέ. Ενδεχομένως, ναι, ενδεχομένως και θα τα μάθουμε αργότερα. Έτσι. Γιατί στην Ελλάδα κάθε θαύμα δεν κρατάει και πάρα πολλές μέρες. Υπήρχε η πεποίθηση ότι η Ορεστιάδα θα κάποια στιγμή θα αποκτήσει μια τρίτη σχολή. Ναι. Η οποία θα ήταν διαιτολογίας, διατροφολογίας, με κάποιο τέτοιο αντικείμενο, τέλος πάντων πανεπιστημιακή σχολή. Ξαφνικά αυτό φάνηκε ότι χάθηκε, ότι άλλαξε, όχι ότι χάθηκε, λάθος έκφραση, ότι άλλαξε. Αυτό φάνηκε και τα δύο. Και ότι άλλαξε, και αν άλλαξε θα χαθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει ότι διαφοροποιήθηκε το όνομά του ή οτιδήποτε άλλο. Λέει, ή δεν το κάνουμε εδώ, άρα θα το κάνουμε αλλού. Αυτό ο πολύς ο κόσμος δεν το γνώριζε, δεν το γνώριζαμε οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι δημοσιοποιήθηκε έντονα, πέρα από τις φήμες, με το βίντεο που ανέβασε ο Δήμαρχος στην τελευταία σύσκεψη που είχε γίνει στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, στην ΠΕΔ, την οποία συγκάλεσε ο ίδιος προκειμένου να πάρει σαφείς απαντήσεις για αυτές τις φημολογίες. Όπως μας είπε, δεν γνώρισε. Επικαλέστηκε μια απόφαση της Συγκλήτου την περσινή, πριν ένα ακριβώς χρόνο, και ζήτησε να εφαρμοστεί αυτή. Η οποία απόφαση Συγκλήτου έλεγε? Έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε νέο τμήμα πανεπιστημιακού επίπεδου στην Ορεστιάδα. Το είχε πει διαιτολογίες, τεχνολογίες τροφίμων ή όπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήταν αποφασισμένο αυτό. Αλλά πολλές φορές τα ονόματα σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Εντάξει, είναι. Δεν, ναι. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε σαν κοινωνία και σαν Ορεστιάδα είναι να είναι οπωσδήποτε και τρίτη σχολή, τουλάχιστον τρίτη σχολή και επίπεδου πανεπιστημίου. Mm-hmm. Ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και πολιτισμός. Κάθε κοινωνία τα θέλει αυτά και τα δύο μαζί. Αυτό λοιπόν που έγινε τότε από την πλευρά του Δημάρχου, δημοσιοποιήθηκε ότι κάτι έχει αλλάξει. Τότε εμείς πήραμε διάφορες πρωτοβουλίες, επιστολές, είχαμε και μια συνάντηση με τον Πρετανέωματο, τον κύριο Τουλοπίδη, στην οποία λίγο πολύ μας ενημέρωσε ότι η κοινότητα των εκπαιδευτικών του Δημοκρατίου δεν είναι και τόσο πρόθυμη να δημιουργηθεί, να προτείνει δημιουργία σχολής αυτής στην Ορεστιάδα. Στην ερώτησή μας, γιατί πέρυσι το είχε σκεφτεί και φέτος όχι, το είχε προτείνει και φέτος όχι, δεν πήραμε σαφέστατη απάντηση, απλά είπε ότι άστε εκείνη την απόφαση, τώρα θα έχουμε μια καινούργια απόφαση. Και πράγματι, εκ των υστέρων, είδαμε ότι όντως αυτή η απόφαση της Συγκλήτου ήταν οριστική, επικαλούνταν ότι δεν έχουμε εκπαιδευτικό προσωπικό αρκετό για να τις τελεχώσουμε, θα πρέπει να δανειζόμαστε από τις υπάρχουσες, άρα υπάρχει κίνδυνος να τις υποβαθμίσουμε. Κάτι τέτοιο όμως αυτές τις μέρες περπάτησε, είδαμε ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος είπε, εγώ έχω διαθέσει με νούμερα, που δεν τα έχω βέβαια τώρα πρόχειρα, στο διαδίκτυο είναι αναρτημένα, έχω διαθέσει τόσους καθηγητές και στα ΤΕΗ πανελλαδικά και στα πανεπιστήμια και μάλιστα έδωσε στοιχεία για κάποιες που δεν είναι καλυμμένες. Υπάρχουν ακόμα, δηλαδή οι διοικήσεις των πανεπιστημίων δεν προχώρησαν στην απορρόφησή τους, ας το πούμε έτσι απλά. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάποια σχολή η οποία να ιδρύθηκε και με το που ιδρύθηκε η σχολή είναι κατευθείαν να έχουν διοριστεί και καθηγητές. Το επιχείρημά τους, ναι, το κύριο Τουλοπίδη, νομίζω ότι λέει, δεν θέλουν, εντάξει, δεν θέλουν να πάνε, δεν τους αρέσει. Πρώτα ιδρύεις τη σχολή και μετά διορίζεις καθηγητές, εγώ αυτό ξέρω. Απλά πράγματα. Αν θεωρήσουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σχολείο που σπάνια δημιουργούνται πλέον νέα σχολεία, θα χτιστεί ένα σχολείο, πρώτα χτίζεις το σχολείο. Ας πούμε και μετά, και μετά μπαίνουν καθηγητές. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ας πούμε ότι είναι διαφορετική, ας το δεχτούμε αυτό. Αλλά επίσης μου είπε, θα κάνω εγώ σχολή και θα πάω να μαλώνω με τον Τσακαλώτο για να πάρω καθηγητές. Δηλαδή ήθελε να πει ότι είμαστε δεσμευμένοι, είμαστε σε επιτροπή σαν χώρα, δεν μπορούμε να προκυρήσουμε θέσεις όποτε θέλουμε, έτσι, για οικονομικούς λόγους, αλλά τα πράγματα διαψεύστηκαν. Με την ίδια λογική δεν μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και εσείς το είπατε μόνοι σας. Τα πράγματα διαψεύστηκαν. Διαψεύστηκαν. Βγήκε ο ίδιος ο υπουργός, δεν μπορεί τώρα να λέει ο υπουργός. Τι λέτε, εγώ σας έδωσα τόσες, κάτι 500, είδα κάτι νούμερα, σας είπα δεν τα έχω πρόκειται. Είναι αυτό που λένε κύριε Πρόεδρε, το χρησιμοποιούν πολύ σαν επιχείρημα. Ξέρετε, το έχουμε ακούσει και σε άλλα γεγονότα, ότι η Ορεστιάδα είναι μακριά. Δεν βολεύει κάποιος λόγω της απόστασης από τα αστικά κέντρα. Να σας το πω διαφορετικά. Αλλιώς είναι να μένεις στη Θεσσαλονίκη να δουλεύεις στην Αλεξανδρούπολη. Θες 3 ώρες για να πας σπίτι σου. Και αλλιώς είναι να δουλεύεις στην Ορεστιάδα και να μένεις στη Θεσσαλονίκη.
κύριε Τομεδάκη, δεν σε υποχρεώνει κανένας να πας. Κανένας. Μπορείς να επιλέξεις να δουλεύεις στον τόπο σου. Κανένας. Ή σε όποιον τόπο θέλεις. Αλλά και η νομοθεσία δίνει κάποια παραθυράκια, ξέρετε, στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί και η εκπαιδευτική δημόσια υπάλληλοι είναι. Και η καθηγητή εκπαίδευση τμήμα. Ξέρω. Ναι. Με την ευρύτερη έννοια είναι όλοι. Αλλά δεν γίνεται όμως έτσι. Οι κοινωνίες δεν μπορούν να πάνε έτσι. Δηλαδή έχουμε κάθε συντεχνία, γιατί περί συντεχνίας πρόκειται, συντεχνιακής λογικής πρόκειται, να λέει «Α, εμείς δεν θα το προτείνουμε, τώρα πού να ανεβαίνεις εκεί πάνω». Δεν είναι έτσι. Ας πάει κάποιος που θέλει να πάει. Εμείς επιλέξαμε γιατί θέλουμε εδώ. Αν έβγαινε κάποια δουλειά προσωπικά και να την είχα στην καβάλα και εκτιμούσα ό,τι με συμφέρει, θα έπαιρνα τις αποφάσεις μου κι εγώ. Δεν θα μπορούσα να πω όμως ότι θα χειρέψω κάτι ή θα να προκαλέσω να κλείσει αυτή η θέση στην καβάλα για να είναι στον τόπο μου. Συντεχνιακή λογική τη βλέπω εγώ, κύριε Τομαδάκη, δεν είναι σωστή. Δεν είναι σωστή και ευτυχώς με βάση, ξαναλέω πάλι αυτό που είδαμε, περιμένω εγώ εναγωνίως τώρα να δω ποια θα είναι η θέση της ηγεσίας του Δημοκρατίου. Δηλαδή το επιχείρημά τους ότι δεν έχω καθηγητές, άρα δεν θα σας κάνω τη σχολή, δεν υφίσταται πλέον. Και το επιχείρημα κάποτε πήγαν δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνουν κτίρια και είδαμε ότι γίνονται κτίρια. Ό,τι γίνονται κτίρια. Βούληση να υπάρχει, γίνονται. Σε άλλες πόλεις γίνονται κτίρια. Νιώθετε. Καταρχήν, δεν μου έχετε απαντήσει στο ερώτημα γιατί πρέπει να γίνει η σχολή στην Ορεστιάδα. Στο παρελθόν γίνανε σχολές σε όλη την Ελλάδα και σε μικρότερες πόλεις από την Ορεστιάδα. Σε νησιά που είναι απομονωμένα, με τουρισμό. Με πολύ τουρισμό. Η Ορεστιάδα δεν έχει τουρισμό. Γιατί πρέπει να γίνει μια σχολή στην Ορεστιάδα. Είπατε ότι δεν είναι μόνο οικονομικός λόγος, είναι και θέμα πολιτισμού. Θέμα πολιτισμού. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της Ορεστιάδας για να γίνει αυτή η σχολή. Το πλεονέκτημα. Δεν θα μιλήσουμε για πλεονεκτήματα, ας μιλήσουμε για τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζουμε. Γιατί πλεονεκτήματα έχουν όλες οι πόλεις από τα δικά τους. Mm-hmm. Τα νησιά έχουν το νησί τους, εμείς έχουμε ό,τι έχουμε. Πολύ σωστή άποψη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μια κοινωνία για να πατήσει πρέπει να έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το οικονομικό και το πολιτιστικό. Το οικονομικό είναι ένας από τους τρεις πυλώνες που έχει η Ορεστιάδα. Κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε πάρα πολλούς. Ο τουρισμός μας δεν έχει φτάσει στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε και δεν ξέρουμε πότε θα φτάσει η επισκεψιμότητα. Καλά, υπάρχει τουρισμός, τώρα μην κρυβόμαστε. Όχι, λέμε τώρα. Επισκεψιμότητα. Επισκεψιμότητα. Α, την πούμε έτσι. Α, την πούμε. Λοιπόν, το δεύτερο, τρεις πυλώνες λοιπόν όλο και όλο έχουμε. Ένας είναι αυτός εδώ, του Πανεπιστημίου δηλαδή. Ένας είναι τη ζάχαρη, το αγροτικό, πολύ σοβαρό θέμα. Το οποίο το ξέρετε πολύ καλά εσείς από μένα. Αρχούμε να χαμογελάσω. Και ο τρίτος είναι πλέον το υπόλοιπα, δηλαδή ο στρατός κτλ. Αυτά είναι οι πυλώνες μας, οι οικονομικές στους οποίες πατάμε. Και μόνο από αυτήν τη σκέψη δεν μπορούμε να τις εγκαταλείψουμε. Το δεύτερο, τώρα, ο δεύτερος λόγος, πέρα του οικονομικού, ότι αποτελεί δηλαδή το μέρος του ενός από τους τρεις πυλώνες, κατά τη γνώμη που υπάρχουν, είναι το πολιτιστικό. Η Ελλάδα τουλάχιστον από πλευρά εκπαίδευσης έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. Δεν μπορεί μια πόλη να μην επενδύει πάνω και στο πολιτιστικό κομμάτι, δηλαδή να έχει εκπαίδευση, να έχει πανεπιστήμιο, το οποίο παίζει τους ρόλους το οποίο παίζει. Και αν πιαστούμε τώρα εμείς τα τελευταία χρόνια και δούμε τις δράσεις οι οποίες έγιναν εξαιτίας της παρουσίας του, τότε θα κάνουμε ένα απολογισμό και θα δούμε ότι είναι τη σημασία του και το πόσο σημαντικό είναι. Αλλά και αλλάξει πολύ η ψυχονομία της πόλης πολιτιστικά. Βέβαια. Και ειδικά με την πολύ καλή δουλειά που κάνουν και οι διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι των ίδιων των φοιτητών. Βεβαίως. Που με τα χρόνια πληθαίνουν. Πληθαίνουν και έχουν πολύ ενεργή παρουσία. Βλέπεις οι φοιτητές που είναι από την Ήπειρο πάνε στους υπηρώτες, βλέπεις οι πόντοι έχουν το δικό του σύλλογο, βλέπεις την φορευτική ομάδα, θεατρική ομάδα θέλουν να κάνουν. Πας πολλές φορές στο πανεπιστήμιο απόγευμα και βλέπεις κόσμο να χορεύει, να προπονείται σε κάτι άλλο. Πίθανη ενέργεια. Αυτό είναι χαρακτηριστικά των φοιτητών, της νεολαίας, του πανεπιστημίου. Οι αθλητικές ομάδες της περιοχής έχουν συμμετοχή φοιτητών. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι αμιλητέο. Που να πει κάποιο, εντάξει, μπορεί δεν πειράζει, θα μας δώσουν τρία κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που λένε. Ναι, αυτό, δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι ένα κομμάτι που ακούγεται. Λένε θα δώσουν τρία κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως θα το ονομάσουν, διετούς φοίτησης. Κάτι αντίστοιχο από αυτά που έχει τώρα. Ναι, τα οποία προφανώς θα έχουν σκοπό να προσελκύσουν σπουδαστές από άλλες πόλεις. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Όπως είναι και σε άλλες περιοχές, σε διάφορες τέτοιες σχολές. Κύριε Τομαδάκη, τα παιδιά μας, το παιδί σας, αν υπήρχε απέναντι μια απόφαση να το στείλετε σε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης για να γίνει μια τέχνη, αυτές που έχουν πάση περιπτώσει. Θα το στέλνατε με την ίδια ευκολία στη Ξάνθη, αν υπήρχε στην Ορεστιάδα. Όχι. Αλλά αν δεν υπήρχε στην Ξάνθη, αν δεν υπήρχε στην Ορεστιάδα, θα το δώσανε στην Ξάνθη.
Ναι. Όπως για να γίνει αγγελοχρυσοχώς, νομίζω σε ορισμένες περιοχές της χώρας υπάρχουν αυτές τις σχολές. Ναι, ιδιαίτερο το αντικείμενο. Ναι. Αλλά βασικά απευθύνεται στον κόσμο, στους μαθητές της πόλης σου. Δεν μπορεί εύκολα να προσελκύσει, και γιατί είναι περισσότερα, είναι χαμηλοβάθμια, δεν είναι δυνατό τριτοβάθμια σε εκπαίδευση ή τι. Οπότε είναι και περισσότερα στην Ελλάδα, δηλαδή μπορούν και εξυπηρετούνται όλοι που θέλουν και στρέφονται σε αυτό σε τοπικό ή σε κοντινό τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν καινούριο κόσμο, καινούριο, να διευρύνουν δηλαδή την εκπαιδευτική βάση της πόλης, όπως είναι ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα, τα οποία είναι συγκεκριμένα και φυσικά λιγότερα στην Ελλάδα. Και πώς προτείνει η ΕΒΟΠ, η οποία έκανε και μια συνάντηση, νομίζω. Είχατε και μια σειρά με συλλόγους οι οποίοι συμμετείχαν. Ακριβώς. Πώς προτείνει η ΕΒΟΠ να διεκδικήσει η Ορεστιάδα αυτή την τρίτη Παλαιστινιακή Σχολή? Η πρόταση της ΕΒΟΠ ήταν, όπως στους πυλώνες που είπαμε προηγουμένως, που αναφέραμε, ότι το θεωρούμε δεδομένο, υπήρξε μέσα στο πρόγραμμα, άρα είναι αδιανόητο να αλλάξει το πρόγραμμα τη στιγμή που υπήρξε μια απόφαση. Άρα οποιαδήποτε αλλαγή της απόφασης δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο, δεν είναι φυσιολογική εξέλιξη. Λοιπόν, ένα από το κομμάτι τούτο. Δεύτερον, ότι το αντικείμενό του συνάδει και με τα υπάρχοντα που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε τα αντικείμενά μας τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το φυσικό μας περιβάλλον. Δηλαδή, είμαστε αγροτική περιοχή. Άρα και αυτό έρχεται στον τόπο του. Είναι δηλαδή στο κατάλληλο σημείο και λειτουργούμε σαν ένα ιωνί εργαστήριο. Ακόμα και η κτηνιατρική που αναφέραμε, στο ίδιο πνεύμα κινείται και για την ίδια στις κτηνιατρικές. Σε αυτό υπάρχουν πολλά επιχειρήματα. Βέβαια, υπάρχει και το μεγάλο αντεπιχείρημα, που δεν το ήξερα να σου πω την αλήθεια, μέσα από το ρεπορτάζ το έμαθα, που τα τρία πρώτα χρόνια η ιατρική κάνει τα ίδια μαθήματα με την κτηνιατρική. Λένε ότι. Δεν είναι καν στο ίδιο επιμελητήριο. Την εντάξει, ιατρική και τα άλλα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Το μόνο που και στην Καρδίτσα, νομίζω, που έχει σχολή δεν έχει ιατρική. Ναι, ακριβώς. Το μόνο που τα συνδέει, με μια δόση υπερβολής, το ιατρική στο τέλος που είναι, στις λέξεις δηλαδή και στα δύο. Νομίζω ότι και η κτηνιατρική είναι η θέση της να γίνει στην Ορεστιάδα, όχι μόνο διαιτολογίας και τεχνολογίας τροφίμων που για μας είναι δεδομένο. Και με αυτή την αφορμή τώρα που γίνεται, ότι το βασικό επιχείρημα, το κρυφό που δεν θέλω και το δεύτερο δεν έχω καθηγητές, θα σου υποβαθμίσω, θες σου υποβαθμίσω. Με μια δόση απειλής. Θες δηλαδή να σου φτιάξω εγώ τη σχολή την Τρίτη, να παίρνω καθηγητές και να υποβαθμίζεις άλλες? Άρα εσύ θα πεις, καλά είμαι και έτσι. Αυτή λοιπόν η λογική καταρρύπτεται εφόσον λέει ο Υπουργός ότι έχουμε δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά πάρα πολλές θέσεις και μάλιστα δεν απορροφήθηκαν. Αυτό βγήκε χτες. Άρα και η συνάντηση των Βρετανίων, αυτό αναφέρθηκε στην συνάντηση των Βρετανίων, η οποία έγινε ημερομηνία το προηγούμενο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο, θα το δω μέσα στο site. Δηλαδή ήταν μεταγενέστερη, πολύ μεταγενέστερη, τη συνάντηση που είχαμε εμείς στις 22 Απριλίου, Δευτέρα, με τον Πρετανεύοντα. Δεν μας τα είπε αυτά. Να. Δεν μας είπε ότι ξέρετε κάτι, ο κύριος Υπουργός μας έχει δώσει, αλλά μας είπε άλλα πράγματα. Τώρα βέβαια είναι και, είναι και προεκλογική περίοδος στο Δημοκρίτιο. Ίσως έχει και αυτό το σκοπό του. Πώς αντιδρά η Ορεστιάδα, πώς πρέπει να αντιδράσει η Ορεστιάδα, τι πρέπει να κάνει κατά την άποψή σας? Πιστεύω ότι το κέντρο αποφάσεων είναι Αθήνα. Επίσης ότι κανένας δεν οφείλει να γνωρίζει το πρόβλημά σου αν δεν φροντίσεις εσύ ο ίδιος να το δημοσιοποιήσεις και αν το καταστήσεις σε αυτό που θα πάρει την απόφαση σαφές. Να είσαι δηλαδή σαφής και να το επισημάνεις. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να κινηθεί. Στην Αθήνα πρέπει να κινηθεί. Εμείς έχουμε ήδη κάνει επιστολή αυτή εδώ. Ήταν η επόμενη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Τουλοπίδη. Είναι η επιστολή που έχετε στείλει. Ναι, ναι. Που έχει δημοσιευθεί κιόλας αυτή. Λοιπόν, αυτή την επιστολή τη στείλαμε και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Και μάλιστα περιμέναμε την αντίδραση της Συγκλήτου, η οποία φυσικά δεν έστειλε, ούτε περιμένουμε να στείλει καμιά απάντηση σε εμάς. Απλά μάθαμε εκ των υστέρων ότι τελείωσε το θέμα, ότι θα προτείνανε ήδη την Αλεξανδρούπολη. Έτσι. Αυτά από φήμες. Και εκ των υστέρων προέκυψε αυτό το θέμα, που σας είπα τώρα, έχει κανένα δύο μέρες, του Υπουργού που είπε, ποιο σου είπε ότι δεν υπάρχουν θέσεις ΔΕΠ? Υπάρχουν και παραυπάρχουν και έδωσε τα νούμερα του. Κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να σταθώ σε ένα σημείο της επιστολής. Αναφέρεστε στην κοινωνίαση με την Τουρκία. Νομίζω ότι όποιος έχει πάει στο Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης και γνωρίζει από πανεπιστήμια, τουλάχιστον θα πρέπει να ντραπεί.
για την κατάσταση που επικρατεί στην Οριστιάδα. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Την έχω χρόνια, γιατί έχω πάει στο Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης πολλές φορές. Και βλέπεις μια πανεπιστημιούπολη η οποία είναι μεγάλη, σύγχρονη, που ακόμα και για να μπεις με το αυτοκίνητό σου να σταθμεύσεις ή να περάσεις από κάποια σημεία, θα πρέπει να έχεις ειδική κάρτα. Και εκεί δουλεύουν ένα σωρό άνθρωποι, εργάστηκαν και Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίου στο παρελθόν. Πολλοί από την περιοχή κάνανε μεταπτυχιακά στο πανεπιστήμιο, προπτυχιακές σπουδές, πληρώνανε. Πολλοί Έλληνες. Νομίζω ότι ίσως αυτό το επιχείρημα και μόνο θα αρκούσε. Και με την εισάτωπο απαγωγή να πάμε, αν τα παρατήσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Όπως σωστά είπατε, δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, θα λέμε ωραία, θα πηγαίνουμε, θα κάνουμε τα πτυχιακά, ας πάμε. Αλλά δεν μπορεί να υποβαθμίσουμε, να αφήσουμε να υποβαθμιστούμε εμείς. Εμείς πρέπει να έρθουμε σε όσο δυνατόν καλύτερο και υψηλότερο βιωτικό. Και να πούμε και το κάτι άλλο. Πριν από το 2000, ποια ήταν η κατάσταση στην Τουρκία, ποια ήταν στην Ελλάδα. Ήταν εντελώς το ανάποδο. Mm-hmm. Φανταστείτε, οι πλούσιοι Έλληνες και τα φτωχαδά και Τούρκοι. Φανταστείτε. Έτσι το λέγαμε. Έτσι το λέγαμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε που είμαστε σε μια κακή συγκυρία αυτή τη στιγμή, που δεν θα είναι για μια ζωή. Δεν μπορεί να είναι για μια ζωή. Λοιπόν, να αφήσουμε να υποβαθμίζεται έτσι όταν έχουμε αυτό ακριβώς απέναντι. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη πόλη φυσικά και προσδοκούμε. Έγινε μεγαλύτερη πόλη. Ναι, και προσδοκούμε πάρα πολλά ωφέλη εμείς από αυτή τη γενίαση. Δεν έχουμε ανταρρυντικά. Το επαναλαμβάνω, έγινε. Έγινε. Κάποτε ήταν 60.000. Ναι, είναι η πολιτική προφανώς της γείτονος χώρας, η οποία κάνει αυτά που κάνει. Γιατί δεν είναι μόνο η Αδριανούπολη. Αν ταξιδέψετε νύχτα προς Αλεξανδρούπολη και βλέπετε ανατολικά, θα δείτε ότι τα φώτα χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Ενώ σε εμάς μειώνονται. Αυτό λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το βλέπουμε στο γεμάτο του ποτήρι, δεν θα είναι για μια ζωή έτσι. Λοιπόν, α, για να μείνει όμως για μια ζωή έτσι, πρέπει να δημιουργηθούν και προϋποθέσεις. Μια από αυτές είναι αυτά που έχουμε τουλάχιστον να τα κρατήσουμε. Ακαδημαϊκά κριτήρια να είναι ίδια για όλους και να ισχύουν για ίδιες πόλεις, όλα για. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια ποια ήταν, κύριε Ντομαδάκη, ότι δεν θέλουν να έρχονται οι καθηγητές να ξενιτεύονται, αυτό. Η δημιουργία του μέτρου συνοστιά δεν αποτελεί γεωγραφική ανάγκη, αλλά όντως ακαδημαϊκή προτεραιότητα και αυτό που λέτε για την Τουρκία. Τα τρία βασικά σημεία είναι τις επιστολές που στείλατε στον Υπουργό Παιδείας και κοινοποίηση των υπερτανέμων τον κ. Τουλουπίδη. Λοιπόν, κύριε Τσομπανίδη, θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να δούμε και λίγο την πραγματική οικονομία της περιοχής. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Πάντως ήταν να χαμογελάτε. Ναι, ένα λεπτό μόνο. Παρακαλώ. Δύο δευτερόλεπτα μόνο να πω ότι και να απευθυνθούμε και στους κάθε σύλλογος ο οποίος φροντίζει, πρωτοβάθμιος, ο οποίος προσπαθεί να φροντίσει καλύτερα τα συμφέροντα γενικότερα των πολιτών του και των δημοτών, γίνεται ακόμα ισχυρότερος όταν η φωνή του είναι ακόμα πιο μεγαλύτερη και ισχυρότερη. Η Ένωση Επαγγελματιών είναι πρωτοβάθμιος, είναι ο πιο αρχαίος, ήταν ο σύλλογος της πόλης, είναι συνομήλικος. Από τη φύση της εκφράζει πολλές υποκατηγορίες επαγγελμάτων, άρα τα μέλη τους και μέλη μας είναι μια αγκαλιά, μια γροθιά. Δηλαδή θα είμαστε ευτυχείς και χαρούμενοι να όχι απλώς να παραμείνουμε όπως είμαστε από βέρα μελών, να αυξηθούμε. Τα 20 ευρώ δεν είναι τίποτα όταν προσπαθούμε να έχουμε αποτελέσματα, πολύ σοβαρά αποτελέσματα, και αυτό είναι πιστεύω ο ρόλος μας. Έχουμε μια καθολικότητα σαν Ένωση Επαγγελματιών την οποία πρέπει να την επαυξήσουμε.